αρετών τε σακτήσει καταλαμπωμένος, Πατρίαρχον γέρας και θεία κρυπείς, ως Χριστού μισταγωγός, Πάτερ μη τρόφανες, από δε θρόνου υψηλού, τη εκκλησία δαδουχής, το φέγγος της ευσεβείας και νυν απαύστος δυσόπη, έλεηθινε τας ψυχάς ημών. 4 του μηνός Ιουνίου, Μητροφάνους Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Μάρθας και Μαρίας των αδελφών του Λαζάρου, Αλονίου και Σοφίας των Οσίων, Ιωάννου Οσίου της Μοναγρίας. Ο Άγιος Μητροφάνης ήταν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, από το 313 έως το 327 μετά Χριστόν. Ήταν γιος του Δομετίου και ανιψιός του αυτοκράτορα Πρόβου. Όταν το Μάιο του 325 συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας, ο Όσιος Μητροφάνης δεν μπόρεσε να παραστεί ο ίδιος, διότι ήταν αρκετά γέροντας και άρρωστος. Έστειλε όμως αντιπρόσωπό του τον πρωτοπρεσβύτερο Άγιο Αλέξανδρο, Άνδρα Πρόθυμο και Θεοσεβή. Στα χρόνια επίσης που ήταν Αρχιεπίσκοπος ο Άγιος Μητροφάνης, θεμελιώθηκαν πολλά μεγάλα οικοδομικά έργα της Βασιλεύουσας. Μεταξύ δε αυτών και οι περίφημοι ναοί, της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και της Αγίας Δυνάμεως. Ο Όσιος Μητροφάνης εκοιμήθη το 327 μετά Χριστόν και άφησε διάδοχό του τον άξιο πρωτοπρεσβύτερο Άγιο Αλέξανδρο. Διότι πίστευε πως το σωτηριώδες έργο της Εκκλησίας προάγεται ακόμη περισσότερο με την σωστή επισκοπική διαδοχή, ανταποκρινόμενος έτσι στο θεόπνευστο λόγο της Αγίας Γραφής που αναφέρει ότι «διούν των επίσκοπων ανεπίληπτον είναι». 1 Προστιμώθεων 3,2 δηλαδή το καλό και υψηλό έργο της επιστασίας του οίκου του Θεού πρέπει να ανατίθεται σε καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος, δηλαδή να μην έχει κατηγορηθεί ποτέ του για ηθικά ή ερετικά σκάνδαλα, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει τίποτε εις βάρος του το σωτήρι αμέμπτος διακονίσασε, ε του Αγίου Λαζάρου, θύε αυτά αδελφοί, συν τη Μάρθα τη κλείνει η Μαρία πάνσεμνε, και τη αναστασίν αυτού, συν μυροφόρης γυναίξη, μάθουσε εκ του αγγέλου. Φώτος εμπλίστητε θείου, ημήνε τα σωτήρια. Οι Άγιες Μάρθα και Μαρία, οι αδελφές του Λαζάρου. Η Μάρθα και η Μαρία, μαζί με τον αδελφό τους Λάζαρο, ήταν για τον Κύριο Ιησού Χριστό η πιο αγαπητή και Αγία οικογένεια της Βιθανίας. Το Ευαγγέλιο του Λουκά μας παρουσιάζει την Μαρία να αποροφάτε από την διδασκαλία του Χριστού, ενώ η Μάρθα που ήταν η μεγαλύτερη αδελφή, φροντίζει πολύ για το τραπέζι της φιλοξενίας. Γι' αυτό λοιπόν και ακούει από το στόμα του διδασκάλου το πασίγνωστο και διδακτικότατο «Μάρθα, μάρθα, με και τυρβάζει περί πολλά, δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ου καφερεθήσετε απ' αυτής». Δηλαδή «Μάρθα, μάρθα, μεριμνάς και αγωνιάς για πολλά, δαπανάς το χρόνο σου τον πολύτιμο για να φτιάξει τραπέζι με πλούσια εδέσματα, ενώ όλα αυτά στην ουσία δεν χρειάζονται. Απέναντίας η Μαρία εξέλεξε, επέλεξε την αγαθή μερίδα, το καλύτερο φαγητό επέλεξε, το να ακούσει δηλαδή τους λόγους του Χριστού. Και αυτά τα λόγια που ακούει από το στόμα του διδασκάλου δεν μπορεί κανείς να τις τα πάρει. Η Μαρία επίσης ως ένδειξη ευγνωμοσύνη που ο Χριστός ανέστησε τον αδελφό της τον Λάζαρο, άλυψε και με πολύτιμο μύρο τα πόδια του και τα σπόγγισε ύστερα με την παρθενική της κόμη. Και οι δύο αδελφές, ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων, αξιώθηκαν να κοιμηθούν ειρηνικά και όχι εν διωγμό διότι ο Κύριος δεν θέλησε να αφήσει να πονέσουν οι καρδιές, των οποίων κάτω από τη στέγη του σπιτιού τους είχε απολαύσει τόση Αγία Γαλήνη στις παραμονές των παθών Του, καθώς επίσης και οι αδελφές Μάρθα και Μαρία ήσαν παρόντες στην Σταύρωση και την Ταφή του Χριστού και συγκαταλέγονται στον χορό των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών». Ο αδελφός τους, ο Άγιος Λάζαρος, ύστερα από την Ανάσταση του Χριστού, έφυγε στην Κύπρο όπου και έγινε επίσκοπος Κιτίου, διότι οι Φαρισαίοι ήθελαν και αυτόν να τον θανατώσουν για να μην μαρτυρείται καθόλου η Ανάσταση του Χριστού.